Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδα, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου ως σύμβουλου της πολιτείας πάνω σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση και προστασία των φυσικών μας πόρων και του περιβάλλοντος, πραγματοποίησε ημερίδα στην Αλεξανδρούπολη αναφορικά με τις δασικές πυρκαγιές, τα συμπεράσματα και τις κατευθύνσεις, καθώς και την περίπτωση του Εύρου. Είναι η ημερίδα που είχαμε υποσχεθεί και στον κόσμο της Αλεξανδρούπολης αλλά και στους συναδέλφους επιστήμονες. Τις προηγούμενες επισκέψεις που είχαμε κάνει, εγώ προσωπικά είναι η τρίτη φορά που έρχομαι στην Αλεξανδρούπολη μετά τις καταστροφές. Το ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο έχουμε εκδώσει ένα πόρισμα για το τι συνέβη και σήμερα ουσιαστικά ερχόμαστε να ολοκληρώσουμε όχι μόνο την παρουσίαση αυτού του πορίσματος, αλλά και το να δούμε το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα άμεσα ώστε να επανέλθει ο κόσμος στην καθημερινότητά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Γίνεται μια ημερίδα για τις πυρκαγιές γενικότερα, αλλά με αφορμή την πυρκαγιά τη μεγάλη που είχαμε στον Εύρο. Πραγματικά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα γιατί έχει αξιοσήμαντους ομιλητές. Θα γίνουν πάρα πολλές παρουσιάσεις. Ευελπιστούμε από τις παρουσιάσεις να βγουν διάφορα πολλά χρήσιμα συμπεράσματα τόσο για το πριν τη φωτιά όσο και για το μετά. Και σε μια στρογγυλή τράπεζα αργότερα θα συζητηθούν όλα αυτά και θα βγουν πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, όχι μόνο για τον Εύρο, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Η σημερινή πρωτοβουλία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος πραγματικά είναι μια πολύ χρήσιμη πρωτοβουλία, διότι αφορά τις συνέπειες μιας μεγάλης καταστροφικής πυρκαγιάς που είχαμε το καλοκαίρι στον Εύρο, που άφησε τις πληγές της, πληγές που ακόμη είναι ανοιχτές εδώ στην περιοχή. Σήμερα λοιπόν οι επιστήμονες όλοι και οι σχετικοί με το αντικείμενο της διαχείρισης του δάσους και των πυρκαγιών βρίσκονται σε αυτό εδώ το συνέδριο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μας ενδιαφέρει η επόμενη μέρα στον Εύρο, το πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αποκαταστήσουμε την οικονομία αλλά και το δάσος στην περιοχή μας. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει μόνο αυτό. Μας ενδιαφέρει και το κομμάτι της πρόληψης. Δηλαδή να ακούσουμε ως κράτος από την πλευρά της πολιτείας τις προτάσεις των ειδικών, των επιστημόνων σχετικά με την πρόληψη, έτσι ώστε στο μέλλον να μην αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Διότι είναι σίγουρο ότι με την κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση η συχνότητα τέτοιων φαινομένων θα είναι πολύ πιο πυκνή. Ουσιαστικά η ημερίδα προσπαθεί να αναδείξει τα αποτελέσματα της καταστροφικής φωτιάς του 23. Τώρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο η δική μου εισήγηση σχετίζεται με τις επιπτώσεις που είχε η πυρκαγιά στην Ορνηθοπανίδα και ιδιαίτερα για τα αρπακτικά πουλιά τα οποία φιλοξενούσε το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς Λευκής Σουφλίου. Θεωρώ ότι είναι μια ενδιαφέρουσα ημερίδα, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε πράξεις επειδή ο χρόνος τρέχει. Υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα τα οποία πρέπει να γίνουν άμεσα και αυτό σχετίζεται ιδιαίτερα με την Ορνηθοπανίδα, επειδή σε λίγο καιρό θα έρθουν τα μεταναστευτικά είδη αρπακτικών από την Αφρική, τα οποία φόλεζαν. Πρέπει να προστατεύσουμε το εναπομείνον δάσος που δεν κάηκε, αλλά θα πρέπει να δώσουμε και πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα σε αυτό που έχει καταστραφεί με πολύ συγκεκριμένες επεμβάσεις. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, συζητήθηκαν οι αιτίες επέκτασης της πυρκαγιάς του περασμένου Αυγούστου, καθώς ακούστηκαν και προτάσεις για τη βελτίωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Αυτό που ήταν ένα από τα σοβαρότερα θέματα που αναλύθηκαν ήταν η πρόληψη και η καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και η πλήρης αποκατάσταση του παραγωγικού δυναμικού του Εύρου, που δοκιμάστηκε από τις πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου. Είναι δεδομένο ότι η καταστροφή είναι μεγάλη και γι' αυτό έχουμε σήμερα την τιμή να φιλοξενούμε στην εκδήλωσή μας και το γνωστό σε όλους Γκολντάμερ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μετά το μάτι προσεκλήθη από την ελληνική τότε κυβέρνηση για να βγάλει ένα πόρισμα, να δώσει μια έκθεση. Αυτή η έκθεση έχει υιοθετηθεί από όλα τα κόμματα και από τη σημερινή κυβέρνηση. Οπότε θα είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε το τι έχει προτείνει και το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, ώστε να δούμε αν αυτά που πρότεινε γίνανε και αν αυτά θα μπορούσαν να μας είχαν, που δεν γίναν, θα μπορέσαν να μας είχαν αποτρέψει αυτήν την όλη καταστροφή.